Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια που θα περίμενε κανείς να έχουν λογοκριθεί και δεν λογοκρίθηκαν, και άλλα που τα έφαγε η μαρμάγκα. Με αφορμή την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει τρομονόμο και στη μουσική, η οποία προσπάθεια τροποποιήθηκε αλλά δεν αποσύρθηκε, σκεφτόμαστε τι σημαίνει να λογοκρίνεις το μέσο και όχι το μήνυμα. Παρακολουθούμε πιθανότατα την πρώτη απόπειρα λογοκρισίας καλλιτεχνικού έργου στην ιστορία, από κάτι Βαβυλώνιους, και φτάνουμε στην Μάργαρετ Θάτσερ, αλλά και κάτι νεκρούς Κένεντι. Υποπτευόμαστε ότι ένα σύγχρονο, απολυταρχικό καθεστώς δεν λογοκρίνει ποτέ τον καλλιτέχνη, αλλά τις πλατφόρμες που μεταδίδουν το έργο του. Αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε εάν κάποιοι Έλληνες καλλιτέχνες επιχειρούσαν όσα κάνουν εδώ και μισό αιώνα συνάδελφοί τους στην Ευρώπη και την Αμερική. The Epic of Gilgamesh. When the gods created Gilgamesh, they gave him a perfect body, like Arnie when his films were still impressive, like Conan the Barbarian, physical brilliance, like sculpted steel as flesh. The gods endowed him with strength and courage and fine features. In terms of appearance, he was the first in line. Brad Pitt would have looked like a turd beside him. He was one-third mortal and two-thirds divine. And as an aside, I guess the Sumerians, when this poem was written, were not aware of chromosome division or Mendelian genetics. No organism that reproduces sexually is two-thirds of anything. Maybe they calculated paternity as a percentage of the number of men that the mother had been with before she got pregnant, which is the case with certain indigenous South American Indians, increasing the incentive for the men to collaborate on parental investment. But when the gods are involved, those calculations are irrelevant, because they're practically omnipotent. And Gilgamesh was a mortal man with two-thirds god genes. In the Sumerian catalog of kings, he's listed as the fifth ruler of Uruk after the flood came and washed away all things. So our story begins with Gilgamesh in charge of the peace. Ο κύριος που ακούτε είναι ο Καναδός ράπερ Baba Brickman, ο οποίος αποφάσισε να διηγηθεί σε ρυθμούς hip-hop το έπος του Gilgamesh, ή τουλάχιστον ό,τι συγκράτησε από αυτό. Και ο λόγος για τον οποίο επιστρέφουμε στην αρχαία Μεσοποταμία είναι ότι εκεί πιστεύεται πως επιβλήθηκε η πρώτη μορφή λογοκρισίας στην ιστορία. Συγκεκριμένα, οι λογοκριτές της εποχής λέγεται ότι θέλησαν να αφαιρέσουν από το έπος ένα τμήμα με τις συμβουλές που έδωσε η Σιντουρή στον βασιλιά Γκιλγκαμές. Και αν δεν έχετε το έπος πολύ φρέσκο στη μνήμη σας, η Σιντουρή ήταν μια ταβερνιάρισα η οποία προσέγγισε τον Γκιλγκαμές ενώ αυτός αναζητούσε το μυστικό της αιωνιότητας. «Μην σκάς», του είπε. «Το νόημα είναι να περνάς καλά σε αυτή τη ζωή. Να είσαι ευτυχισμένος εσύ και η οικογένειά σου. Να χορεύεις και να ακούς μουσική μέρα και νύχτα». Μια συμβουλή που κάνει ακόμη και τις πιο προοδευτικές θρησκείες στον κόσμο να τρέμουν μπροστά στο ενδεχόμενο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή είναι εδώ και όχι σε κάποιο μακρινό παράδεισο. Το πρώτο λογοτεχνικό έργο λοιπόν στην ιστορία ήταν και το πρώτο που λογοκρίθηκε. Και έκτοτε αυτή η κακή συνήθεια ακολουθεί την ανθρωπότητα σε κάθε της βήμα. Εμείς σήμερα θα εστιάσουμε στα τραγούδια που ενόχλησαν καθεστώτα στον 20ο και τον 21ο αιώνα και θα δούμε τις αντιδράσεις των κυβερνώντων. Για να είμαστε σαφείς, δεν μας ενδιαφέρουν όσα περιλαμβάνουν σεξουαλικές αναφορές, αλλά τα αμιγώς πολιτικά τραγούδια. Αυτά που αμφισβητούν οι ηγεμόνες και αν χρειαστεί εξυμνούν και τη βία που απαιτείται για να τους ανατρέψεις. Και ξεκινάμε με τυχαία σειρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Return again.
Λίγο πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο στιχουργός Alfred Bryne γράφει το «I didn't raise my boy to be a soldier». «Δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης». Ένα από τα πρώτα αντιπολεμικά τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί. I brought him up to be my pride and joy. Who dared to place a musket on his shoulder to shoot the mother, mother's darling. 10 εκατομμύρια στρατιώτες, τραγουδούσε ο Μόρτον Χάρβεϊ, πάνε στον πόλεμο και μπορεί να μην γυρίσουν ποτέ. 10 εκατομμύρια μανάδες θα κλάψουν και για αυτούς που χάθηκαν χωρίς λόγο. Και μία από αυτές τις μανάδες, λέει το τραγούδι, αρχίζει να μονολογεί. «Εγώ δεν μεγάλωσα το παιδί μου να γίνει στρατιώτης. Και ποιος είσαι εσύ που του δίνεις ένα όπλο για να σκοτώσει το παιδί μιας άλλης μητέρας?» Καθώς το τραγούδι εξέφραζε ταυτόχρονα το αντιπολεμικό κίνημα, αλλά και τις σουφραζέτες, οι οποίες διεκδικούσαν ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες, προκάλεσε δεκάδες αντιδράσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Θεόντορ Ρούσβελτ χαρακτήριζε ηλίθιους όσους το τραγουδούσαν. Και ο Τρούμαν, που τότε ήταν διοικητής στην Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπλήρωνε ότι οι γυναίκες που αντιτάσσονται στον πόλεμο θα έπρεπε να οδηγηθούν σε χαρέμια. Απόδειξη ότι εκείνο το αγαλματάκι του Τρούμαν στην Βασιλέως Κωνσταντίνου θα μπορούσε να απασχολήσει μελλοντικά και το φεμινιστικό κίνημα, εκτός από το αντιπολεμικό. Το αμερικανικό κατεστημένο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, είχε εξαγριωθεί όχι γιατί ένα τραγούδι εξυμνούσε τη βία, αλλά επειδή την καταδίκαζε. Γιατί το θέμα με τη βία είναι ότι κάποιοι την καταδικάζουν μόνο όταν στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της τάξης τους. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι δεν λογοκρίθηκε επισήμως, αποδεικνύοντας ότι το αμερικανικό σύνταγμα είχε ισχυρές δικλείδες ασφαλείας. Ήταν η περίφημη πρώτη τροπολογία που εδώ και αιώνες προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης όσο ελάχιστα συντάγματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, στη Βρετανία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα πράγματα ήταν πολύ πιο άγρια. Το κρατικό BBC έφτασε να λογοκρίνει ακόμη και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το «I'll be home for Christmas» του Bing Crosby. Γιατί το τελευταίο πράγμα που ήθελε να ακούει το γενικό επιτελείο ήταν τους φαντάρους να τραγουδούν ότι θα γυρίσουν σπίτια τους τα Χριστούγεννα. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Η προτροπή στη μη βία, λοιπόν, μπορεί να ενοχλήσει και να λογοκριθεί όσο και η προτροπή στη βία. Τι γίνεται όμως αν ένα συγκρότημα προσβάλλει τη μνήμη ενός νεκρού, ειδικά αν πρόκειται για έναν δολοφονημένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών? Οι πρώτοι που το διαπίστωσαν ήταν προφανώς οι Dead Kennedys. Το ημερολόγιό μας γράφει 22 Νοεμβρίου του 1978. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να τιμήσουν τη 15η επέτειο από τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλ Κένεντι, του ανθρώπου που, όπως και ο Φρανκ Σινάτρα, αγαπήθηκε από τις γυναίκες και τη μαφία.
Και το τελευταίο πράγμα που θέλει να ακούσει ο σοβαρός αμερικανικός τύπος της εποχής είναι ότι εκείνη την ημέρα θα έδινε συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο ένα συγκρότημα που άκουγε στο όνομα Dead Kennedys. Αμερικανικός τύπος εξεγείρεται. Και εκεί που νομίζεις ότι η κακογουστιά έχει χτυπήσει κόκκινο, έγραφε τότε η San Francisco Chronicle, έρχεται ένα punk rock συγκρότημα με τίτλο Dead Kennedys να παίξει την ημέρα της δολοφονίας του JFK. Έκτοτε, τα μέλη του συγκροτήματος προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο και πιθανότατα και τον εαυτό τους ότι το όνομά τους δεν είχε στόχο να προσβάλει τη μνήμη των νεκρών Kennedy. Αναφερόταν όμως στο θάνατο του Αμερικανικού ονείρου. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος προστάτευσε και πάλι το συγκρότημα. Αντίθετα, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και αρκετοί συναυλιακοί χώροι τους ανάγκαζαν να εμφανίζονται με άλλα ονόματα, όπως The Decays, The Sharks και The Pink Twinkies. Οι Dead Kennedys θα ανοίξουν το δρόμο σε πολλά συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο να αμφισβητήσουν και να προσβάλλουν πολιτικά πρόσωπα με τρόπους που θα θεωρούνταν αδιανόητοι μερικά χρόνια νωρίτερα. Από τους περίφημους Κρας στην Αγγλία μέχρι τους νεκρούς Μπακογιάννηδες στην Ελλάδα. Αρκετά συγκροτήματα δοκίμαζαν τα όρια της λογοκρισίας με διαφορετικά κάθε φορά αποτελέσματα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως, που φάνταζαν σαν φάρος της ελευθερίας του λόγου, είχαν βρει πολλούς τρόπους να φημώνουν ενοχλητικούς καλλιτέχνες, χωρίς να κινητοποιούν το μακρύ χέρι του Αμερικανικού κράτους. Την λογοκρισία αναλάμβαναν να επιβάλλουν οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ακριβώς ό,τι συνέβη δηλαδή το 1939 με το τραγούδι «Strange Fruit» της Billie Holiday. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Το Strange Fruits προέκυψε από ένα ποίημα που έγραψε ένας κομμουνιστής δάσκαλος και ποιητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμπέλ Μέρπολ. Ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τη γυναίκα του υιοθέτησαν τα παιδιά του Τζούλιους και της Έθελ Ρόζενμπεργκ,
όταν αυτοί εκτελέστηκαν από το Αμερικανικό κράτος με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο Μέροπον έμεινε όμως τελικά στην ιστορία γιατί διηγήθηκε το λιντσάρισμα ανθρώπων στον Αμερικανικό Νότο. Αυτά τα περίεργα φρούτα που κρέμονταν από τα δέντρα. Το Strange Fruit θα γίνει γνωστό από την ερμηνεία της Billie Holiday, η οποία θα δώσει μία από τις μεγαλύτερες μάχες της ζωής της μόνο για να μπορεί να το τραγουδάει. Οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως το δίκτυο του CBS απαγορεύουν στους μουσικούς παραγωγούς του να το μεταδίδουν. Και ύστερα η Columbia, η οποία ελέγχονταν κατά το ίμιση από το CBS, αρνήθηκε να το ηχογραφήσει. Η Billie Holiday όμως συνέχισε να το τραγουδά σε νυχτερινά κέντρα, παρά το γεγονός ότι φοβόταν επιθέσεις από ρατσιστικές ομάδες. Το άφηνε πάντα σαν τελευταίο τραγούδι στο πρόγραμμά της και έδινε πάντα εντολή στα γκαρσόνια να σταματούν το σερβίρισμα από το προηγούμενο κομμάτι. Έκλεινε τα μάτια και τραγουδούσε έναν ύμνο, τον οποίο δεν απαγόρευσε το Αμερικανικό κράτος, αλλά το ιδιωτικό παρακράτος. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η λογοκρισία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον επόμενο αιώνα. Όχι με κρατικές απαγορεύσεις, οι οποίες θα καταστρατηγούσαν την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, αλλά με τη δύναμη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αποφάσιζε τι μπορεί να υπάρξει καλλιτεχνικά και τι όχι. Με αυτόν τον τρόπο, 6 δεκαετίες μετά την ιδιωτική λογοκρισία του Strange Fruit, φτάσαμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις φήμωσης τραγουδιών στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι η εποχή όπου η Αμερική δεν μπορούσε να ακούσει ούτε ο λίγον από Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ένα από τα 65 τραγούδια, η μετάδοση των οποίων απαγορεύτηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου από την Clear Channel Communications, την εταιρεία που ελέγχει το μεγαλύτερο δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη λίστα των απαγορεύσεων περιλαμβάνονταν το Imagine του John Lennon, αλλά και τραγούδια του Elvis Presley, των Pink Floyd, των Queen, των Rolling Stones, των R.E.M., του Frank Sinatra και δεκάδων ακόμη καλλιτεχνών. Και φυσικά, προς τιμήν του συγκροτήματος, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μπορούσαν να παίζουν κανένα τραγούδι των Rage Against the Machine. Of the in-house drive-by, they say don't you say.
Μετά την 11η Σεπτεμβρίου λοιπόν, ο ιδιωτικός τομέας ξεκινά το μπλοκάρισμα δεκάδων τραγουδιών, ενώ ο κρατικός τομέας των ΗΠΑ ξεκινά σταδιακά το βομβαρδισμό τουλάχιστον 10 χωρών σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ακούσετε ότι το κράτος δεν λογοκρίνει τους καλλιτέχνες, αλλά ελέγχει τις πλατφόρμες που μεταδίδουν το έργο τους, να ξέρετε ότι έχει στηθεί άλλη μια σδίτ λογοκρισίας. Μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συνεχίζουμε με μουσικές ιστορίες λογοκρισίας από την Ευρώπη. The flood and
Joseph Tom Jones. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου με αφορμή την αποτυχημένη προς το παρόν απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει έναν τρομονόμο και για τη μουσική, θυμόμαστε μερικές ιστορικές περιπτώσεις λογοκρισίας από τη μουσική του 20ου και του 21ου αιώνα. Αφήσαμε πίσω μας τα περίεργα φρούτα του Αμερικανικού Νότου, κατ' είναι Κρους Κένεντι και 165 απαγορευμένα τραγούδια της 11 Σεπτεμβρίου. Και έχει έρθει η ώρα να ταξιδέψουμε στη βασίλισσα της μουσικής λογοκρισίας, τη Μεγάλη Βρετανία. Tremendous. Βρισκόμαστε στα 1972 και ο Πολ Μακκάρτνι γράφει τους στίχους ενός τραγουδιού με το οποίο ζητά από τη Μεγάλη Βρετανία να επιστρέψει τη Βόρεια Ιρλανδία στους Ιρλανδούς. Το τραγούδι γράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη ματωμένη Κυριακή, όταν τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής πολυβολούν το πλήθος στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας. Απολογισμός 14 νεκροί. Ο Πολ Μακκάρτνι δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία για το τι πρέπει να ακολουθήσει. «Δώστε», λέει, «την Ιρλανδία στους Ιρλανδούς και μην τους αναγκάσετε να την πάρουν μόνοι τους». Και για να είναι απόλυτα σαφής, προσθέτει ένα ακόμη στιχάκι. «Πώς θα σας φαινόταν», λέει, «εάν ενώ πηγαίνατε στη δουλειά σας, σας σταματούσε ένας Ιρλανδός στρατιώτης. Θα ξαπλώνατε στο έδαφος χωρίς να αντιδράσετε, θα παραδεινόσαστε ή θα τα κάνατε όλα λίμπα». Ίσως η σαφέστερη στήριξη στον απελευθερωτικό αγώνα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, που έχει διατυπωθεί σε τραγούδι. Η μετάδοση του τραγουδιού θα απαγορευτεί από το κρατικό BBC και αρκετά ακόμη δίκτυα ραδιοφωνικών σταθμών στη Μεγάλη Βρετανία. Λίγες ημέρες μάλιστα μετά την πρώτη ηχογράφηση, ο πρόεδρος της EMI τηλεφώνησε στο Μακκάρτνι και του εξήγησε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ την κυκλοφορία του τραγουδιού. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαζόμαστε εκπομπές ενός ολόκληρου χρόνου για να αναφερθούμε στα τραγούδια που έχει απαγορεύσει το BBC τον τελευταίο αιώνα. Με μια πρώτη ματιά εντοπίσαμε περίπου 250 και σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε άλλα 70, η μετάδοση των οποίων απαγορεύτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Σε αρκετές περιπτώσεις η λογοκρισία ήταν ξεκάθαρα πολιτική. Όπως στην περίπτωση του Ιβάν Μακκόλ. Το BBC απαγόρευσε την μετάδοση όλων των τραγουδιών του
γιατί ήταν κομμουνιστής. Έγραφε στιχάκια για την κοπέλα του, την οποία συνάντησε, λέει, στο προάβλιο ενός εργοστασίου. I found my love by the gasworks croft. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Heard a siren from the dark. Saw a train set the night on fire. Smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Clouds adrifting across the moon. Cats are prowling on the beach. Spring's a girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. Ο Ιβάν Μακό, λοιπόν, λογοκρίθηκε γιατί ήταν κομμουνιστής. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, το BBC απλώς επιβεβαίωσε τον κανόνα ότι οι λογοκριτές είναι συνήθως ηλίθιοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Κάτι που διαπίστωσαν από πολύ νωρίς οι OMD. Οι OMD τραγουδούν για το Enola Gay, το αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στον άμαχο πληθυσμό της Χιροσίμας. Το αεροσκάφος, αν θυμάστε, είχε ονομαστεί έτσι προς τιμήν της μητέρας του πιλότου, της Enola Gay Tibbets. Τι κατάλαβαν οι λογοκριτές του BBC? Ότι αποτελεί μία αναφορά στην ομοφιλοφιλία. Και έτσι το απαγόρευσαν στις ζώνες που θα μπορούσαν να το ακούσουν παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε στη χώρα η οποία υπέβαλε σε χημικό ευνουχισμό τον Άλαν Τούρινγκ, τον πατέρα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έσπαγε τα κωδικοποιημένα μηνύματα των ναζιστικών στρατευμάτων. Στην ιστορία του, λοιπόν, το BBC θα λογοκρίνει περισσότερα από 300 τραγούδια. Επειδή όμως, ως γνωστόν, το κάρμα είναι μία σκύλα, η εκδίκηση ήρθε γλυκιά μετά το θάνατο της Μάργαρετ Θάτσερ. In come the witches, get
Το τραγουδάκι «Ding Dong, the Witch is Dead», δηλαδή «Ding Dong, η μάγισσα πέθανε», μας έρχεται από την κινηματογραφική μεταφορά του «Μάγου του Οζ» του 1939. Στην Αγγλία όμως είχε τη δική του ιστορία. Το 2007 ξεκίνησε μια διαδικτυακή εκστρατεία που έλεγε ότι μόλις πεθάνει η Μάργαρετ Θάτσερ θα έπρεπε όλοι να ψηφίσουν αυτό το τραγούδι ώστε να βρεθεί στην πρώτη θέση των βρετανικών τσάρτς. Και σχεδόν το πέτυχαν. Just give me a reason down one place. Which means that we've got a brand new entry at number 2. To explain more, here's Newsbeat's music reporter, Sinead Garvan. This is Newsbeat. Το Ding Dong, The Witch is Dead έφτασε στη δεύτερη θέση, καθώς χιλιάδες Βρετανοί ξεχύνονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν το θάνατο της Margaret Thatcher. Και το BBC ήταν αναγκασμένο να ανακοινώσει ποιο τραγούδι βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Επειδή όμως ορισμένοι μουσικοί παραγωγοί φοβήθηκαν να το κάνουν, έγινε κάτι ακόμη χειρότερο. Το BBC αναγκάστηκε ύστερα από πιέσεις να κάνει θέμα το γεγονός ότι δεν έκανε θέμα το δεύτερο τραγούδι των βρετανικών charts. This is Newsbeat. Tributes poured in across the world for Margaret Thatcher when she died on Monday, but there were also people throwing street parties around the UK. An online campaign began in 2007 to try to get this song, Ding Dong, the Witch is Dead, to number one in the charts the week Lady Thatcher died. Ding dong, the witch is dead, witch or witch, wicked witch, ding dong, the wicked witch is dead. Αυτά συνέβαιναν βέβαια αφού πέθανε η Μάργαρετ Θάτσερ, γιατί πριν συμβεί το μοιραίο, αρκετοί καλλιτέχνες είχαν γράψει τραγούδια που εύχονταν να πεθάνει. Ανάμεσά τους ο Μόρισεϊ και φυσικά η Χέφνερ με το θρυλικό «The Day That Thatcher Dies». Τους ακούμε και επιστρέφουμε. Sing all night. Οι Χέφνερ εξηγούν ότι το 1979 η Θάτσερ τους κορόιδεψε και εξελέγει πρωθυπουργός. Το 1982 με τον πόλεμο των Φόκλανς άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και το 1986 ήταν πλέον έξαλλη μαζί της. Το συγκρότημα μάλιστα υποστηρίζει ότι το μίσος απέναντι στην Μάργαρετ Θάτσερ θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία.
Ενώ όμως οι Βρετανοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα να τραγουδούν και να χορεύουν πάνω στους τάφους των ηγετών τους, ήταν λίγο πιο προσεκτικοί όταν το μίσος στρεφόταν εναντίον ξένων ηγετών. Όπως, παραδείγματος χάρη, όταν το συγκρότημα Heaven 17 αποφάσισε να πει μερικές κουβεντούλες για τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Don't just sit there on your ass and look that funky chain dance. Brother, sister, shoot your best. We don't need this fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. History will repeat itself. Crisis point, we're near the hour. Counterforce will do no good. Part you as I feel your power. Hitler proves that funky stuff. It's not for you and me, girl. No, 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 no. Europe's an unhappy land. No, 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 no. They've had their fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers. Οι Heaven 17 κάνουν τον ντεμπούτο τους με αυτό το τραγούδι το 1981 και εξηγούν ότι δεν χρειάζονται αυτό το φασιστικό πράμα. Και το πράμα ήταν η Margaret Thatcher και ο Αμερικανός πρόεδρος Ronald Reagan. Το τραγούδι απαγορεύεται αμέσως από το BBC, καθώς το νομικό τμήμα του σταθμού φοβάται τις νομικές συνέπειες από ενδεχόμενη παρέμβαση του Λευκού Οίκου. Και χάρη σε αυτή την απαγόρευση μετάδοσης, οι Heaven 17 γνωρίζουν αναπάντεχη επιτυχία. Οι Heaven 17 δεν έφαγαν τελικά τις μηνύσεις που ανέμεναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λιγότερο τυχερός όμως ήταν ο Eric Idle, τον Monty Python. Το 2004 του επιβλήθηκε πρόστιμο $5,000 γιατί είπε τη λέξη «fuck» σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Και αυτός απάντησε γράφοντας ένα τραγουδάκι για να εξηγήσει τα αισθήματά του για το FCC, την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Here's a little number I wrote while out duck hunting with a judge. Quack. Fuck you very much, the FCC. Fuck you very much for fining me. $5,000 a fuck, so I'm really out of luck. That's more than Heidi Fleiss was charging me. So fuck you very much, the FCC, for proving that free speech just isn't free. Clear Channel's a dear channel, so Howard Stern must go. Attorney General Ashcroft doesn't like strong words, and so he's charging twice as much as all the drugs for Rush Limbaugh. So fuck you all so very much. So fuck you very much, dear Mr. Bush, for heroically sitting on your tush. For Halliburton, Enron, all the companies who fail, let's send them a clear signal and stick Martha straight in jail. She's an uppity rich bitch, and at least she isn't male. So fuck you all so very much. So fuck you, dickhead Mr. Cheney too. Fuck you and fuck everything you do. Your pacemaker must be a fake, you haven't got a heart.
As far as I'm concerned, you're just a pasty-faced old fart. And as for Condoleezza, she's an intellectual tart. So fuck you all so very much. Ο Eric Idle ξεκινά με μια καταγγελία επί προσωπικού, αλλά γρήγορα αποφασίζει να τα βάλει με ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Bush, την Enron, την Halliburton, αλλά και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία καταστρέφει, όπως λέει, την Αλάσκα. Και επειδή οι πρόεδροι αλλάζουν, αλλά οι πολιτικές όχι, ο Eric Idle θα ξαναχτυπήσει το 2018, διασκευάζοντας το δικό του τραγούδι για τον Donald Trump. Fuck you very much, the FCC, for kindly ending net neutrality. The country's in the toilet now that Putin took a dump all over your democracy and left you all with Trump. So a bunch of greedy bastards can steal everything they see. Fuck you very much, the FCC. And fuck you very much, the EPA, for not keeping global warming threats away. Scott Pruitt will not do it, as he's on the phone all day, taking secret calls from big polluters keen to pay. And then he flies off round the world, he's ruining every day. So fuck you, Scott, so very much. Ο παλιός Monty Python ξεκινά και πάλι με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη φορά όμως για την προσπάθειά της να καταργήσει το λεγόμενο net neutrality. Να δημιουργήσει δηλαδή πολίτες δύο ταχυτήτων στο ίντερνετ. Και ύστερα έρχεται φυσικά η σειρά του Donald Trump και όσων είχαν διανοηθεί να τον προτείνουν για τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέει το τραγούδι, πήγε στην τουαλέτα και αυτό που βγήκε ήταν ο Donald Trump. Και επειδή αυτή τη φορά η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών είχε πάρει το μάθημά της και δεν επέβαλε πρόστιμο στον παλιό Monty Python, η νέα εκτέλεση του τραγουδιού πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Παρεπιπτόντως, όταν εμείς προσπαθήσαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι στο κινητό μας, λάβαμε ένα μήνυμα από την Google που ζητούσε να επιβεβαιώσουμε την ηλικία μας. Και για να το κάνουμε, ήθελε, λέει, να δώσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας. Γιατί σε αυτό τον κόσμο όλα είναι ανεκτά, αρκεί να μπορείς να πληρώσεις. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ιστορίες σαν και αυτές που ακούτε μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. To smash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Now I know how Joan of Arc fell. As the flames rose to Roman nose and her disc man starts it to melt. Big mouth flattered it out. Big mouth strikes again, and I got
out you're the bark.